Καλησπέρα και από μένα. Όπω είπε και ο πρόεδρό μα, μεγάλη τιμή για το σύλλογο μα, η απόψηνή μα παρουσία. Με αφορμή το γεγονό που τιμάτε σήμερα και είχατε την καλοσύνη να μα καλέσετε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο που έχει να κάνει περισσότερο με τι πράξει και τα γεγονότα του τότε και, ποια μπορεί να είναι έτσι η μεταφορά του και η έννοιά του στο σήμερα. Η 70η επέτειο του τρίτου ολοκαυτώματο των Ανογείων από του Γερμανού νομίζω αναπόφευκτα γεννά σε όλους μας συνειρμούς για τη σημερινή επεμβατικότητα και εισβολή των Ευρωπαίων και Αμερικανικών οικονομικών σωτήρων της Ελλάδας σε βαθμό που να μας ανησυχεί μήπως σήμερα ζούμε μια νέα κατοχή στον τόπο μας. Διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε καθημερινά να μας ζητούν οι ξένοι σωτήρες γη και είδωρ σαν να επιθυμούν από σιγά σιγά να τα πάρουν όλα εκμεταλλευόμενοι μια ξενοδουλεία και υποδουλεία που μας κατατρέχει και κάποιε νοοτροπίε ντόπιων κρατιών οικονομικά προσωπικότητων και πολιτικών ηγετών που πρόδωσαν όλο το ιστορικό υπόβαθρο και το πολιτισμικό παρελθόν μα. Είναι νομίζω παρανοϊκό ακολουθώντα τέτοιε πρακτικέ και επιχειρήματα να προσπαθούν να μα εφητεύσουν οι ξένοι σωτήρε την πίστη ότι ενεργούν προ όφελό μα. Παρατηρείται μια καταλήστευση του εισοδήματο δημοσίου και ιδιωτικού σε συνεργασία ή και με την ανοχή των φορέων του κράτου, και όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα νέο πόλεμο. Οι Γερμανοί κατοχικοί στρατιώτε πρώτα πλιατσικολογούσαν τα σπίτια, αυτό έκαναν εδώ και στα Νόγια και στην Κάντανο και όπου αλλού έκαναν ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Πρώτα τα πλιατσικολογούσαν, μετά του έβαζαν φωτιά και στο τέλο του έδιναν τη χαριστική βολή με το δυναμίτι. Η σημερινή κατοχή που ζούμε είναι πιο ύποπτη και πιο ύπουλη γιατί είναι κρυφή. Η φωτιά έχει ήδη μπει στα σπίτια μα. Το πλιάτσικο φαίνεται βαθμιδόν να συντελείται καθημερινά και το μόνο που δεν έχει πέσει ακόμα στα σπίτια μα είναι ο δυναμίτη που θα τα ξεδεμελιώσει. Το ότι δεν γίνεται αίμα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πόλεμο. Η πατρίδα μα και ο λαό τη, όλοι εμεί είμαστε ήδη λαβωμένοι. Και εμεί είμαστε ανήμποροι παρατηρητέ των γεγονότων, πράτοντας πολλέ φορέ ανάξια και σίγουρα όχι αντάξια των πράξεων αντίσταση και των προσώπων που μνημονεύουμε σήμερα. Συχνά, όταν επικαλούμαστε το ιστορικό και πολιτισμικό μα παρελθόν, αισθανόμαστε ξαφνικά ένα φούσκο στο το μπέτ και μια υπερηφαίνεια ότι είμαστε Κρήτε και Έλληνε, και συχνά απαντούμε αφοπλιστικά, ερωτώντα του συνομιλητέ μα και του λέμε: Καλά, δεν ξέρετε τι έγινε εδώ, τι έχει γίνει εδώ στον τόπο μα, Πόσοι σκοτώθηκαν, τι έκανε ο ένα που σκότωσε τον τάδε Γερμανό, ο άλλο που έκανε το σαμποτάζ, που πήρε μέρο στην απαγωγή, που πήρε του Γερμανού το πολυβόλο και του σκότωσε. Έτσι συνήθω του λέμε. Μετά από λίγο. Τα έχουμε ξεχάσει όλα. Σχεδιάζουμε τα πράγματα, καταναλώνουμε κακή ποιότητα ετοιματζίδικα φαγητά και πολλά φάρμακα, σπαταλάμε πόρους και επιδοτήσει, σχεδιάζοντα συστήματα παιδεία ακατάλληλα για μαθητέ και εκπαιδευτικού και όλα αυτά με την ευλογία και την ανοχή του κράτου. Τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα στην Αμφίπολη, στη Ζόμενθο εδώ δίπλα μα, αλλά και αλλού. Ξέθαψαν ντοκουμέντα που υπενθυμίζουν σε όλο τον κόσμο την ιστορία μα και που κραυγάζουν για την κρατεότητα του πολιτισμού μα. Πού έχουν πάει όλα αυτά. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν μέσα μα, αλλά είναι θαμμένα και κοιμόμενα. Και πολλέ φορέ βγαίνουν από εμά, αλλά με αντιφατικό και άκομψο τρόπο. Και αυτά όλα την ίδια στιγμή που ακόμα και σήμερα σε όλη την Κρήτη παράγουμε μοναδικά πολιτιστικά δημιουργήματα και στην τέχνη και στο λόγο και στην ποιήση και στο τραγούδι και στο χορό. Και απ' την άλλη, αλληλοξιδοτρονόμαστε για σήμαντα μικροοικονομικά συμφέροντα. Αναφέρω χαρακτηριστικά το πρόσφατο περιστατικό στα σφακιά που μα έθλιψε όλου. Οι άλλε φορέ επιδεικνύουμε τη δύναμή μα σε κούπε, σε μπαλωθιέ και σε παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα και χορευτικά που με εκοφαντικά ηχητικά ευτελίζουν τον πολιτισμό μα. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά, τα ξέρετε όλοι σας. Όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς για μας, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να είσαι κριτικός, έγραφε ο Καζαντζάκης. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να είσαι Έλληνας, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εμείς. Η ευθύνη μας, λοιπόν, είναι να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές την σημασιολογία της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, την οποία και οι ίδιοι οι Γερμανοί κατακτητές αναγνώρισαν και παραδέχτηκαν αφού καπηλεύτηκαν και μετέφεραν αυτού οι ατμήματα τη κληροσμιά μα αυτή τη πολιτιστική στο Βερολίνο, το οποίο το προόριζαν τότε για πρωτεύουσα του χιλιόχρονου Ράιχ. Υφάρπαξαν αγάλματα, έργα τέχνη από αρχαίου ναού, τα οποία σήμερα κοσμούν σαλόνια κήπου και συλλογέ Γερμανών ιδιωτών. Επομένω, μια πρώτη κίνηση αντίσταση που μπορούμε να αντιληφθούμε ότι χρωστάμε είναι αυτή που χρωστάμε στα πολιτιστικά μα αγαθά, Χρωστάμε στι μοναδικέ και ιδιότυπε μορφέ τέχνη που αναπτύχθηκαν σε όλο το μήκο και πλάτο του νησιού μα και τη πατρίδα μα. Χρωστάμε στην ποιήση, στη φιλοσοφία, στην πολιτική σκέψη και όχι μόνο στι τράπεζε και στα δάνεια. Πότε θα καταλάβουμε ότι δεν χρωστάμε μόνο στην εφορία, αλλά ότι χρωστάμε στι τέχνε και μάλιστα τι ελληνικέ τέχνε που είναι όλο ανθρωποκεντρικέ. Η μόνη αντίστασή μα σήμερα μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή τη γνώση και τη αυτογνωσία και όχι μόνο τη αποπληρωμή των δόσεων τη εφορία και των δανείων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Όταν ρωτήθηκε για το ολοκαύτωμα τον, τον Ογείων, ο Γιαλάφτη απάντησε. Την ιστορία του χωριού θα πω με λίγα λόγια. Πως τρεις φορέ τα κάψανε, μα πάλι είναι νόγια. Ο δε ο Μπέρκης, που προλίγου χόρεψε πρόσθεσε. Τα νόγια μα τα χτίσανε πάνω στα ποκαίδια, σκιά τρει φορέ άλλε γενιέ, μα τα θεμέλια ίδια. Και τέλο, ο Αγκούτσακα, ο Σταύρο πρόσφατα σχολίασε με μαγικό τρόπο για μένα. Τα νόγια κάψαν τρει φορέ και πάλι ανόγια στέκουν. Απάνω σε βραχόλοφου, σαν ζωγραφιά του Ελ Γκρέκου. Τα νόγια κάηκαν τρει φορέ, αλλά συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παράγουν μουσικό, ποιητικό, συγγραφικό, διατροφικό και χορευτικό πολιτισμό. Ιδία, πιστεύω, πολιτικό πολιτισμό. Δεν νομίζω, άλλο κανεί δήμαρχο στην Ελλάδα, έχοντα χάσει την εκλογή για μία μόνο ψήφο, να παρετεί το του δικαιώματό του προσφυγή στο εγγλοκοδηγείο για επανακαταμέτρηση ψήφων. Αυτό είναι πρωτοφανέ και δείχνει ένα πολιτικό πολιτισμό. Ο κρυφό πόλεμο που γίνεται σήμερα στι συνηθίσει μα είναι κυριολεκτικά ολοκληρωτικό και επιδιώκει διαμέσου τη οικονομική κατάρρευση και την ηθικοπολιτισμική κατάρρευση. Αν την πετύχει και αυτή θα καταφέρει το σκοπό του που είναι η πλήρη αποδόμηση των ηθών μα, των αξιών μα και τη ιστορική μα μνήμη και θα το κάνει για να πετύχει μια μελλοντική μα υποδούλου και μια πλήρη αδυναμία να ξανασηκωθούμε όρθιοι και να ξαναδημιουργήσουμε πολιτισμό. Θα κλείσω το σημερινό μου χαιρετισμό με ένα ρητό που είναι σκαλισμένο πάνω στο οικόσιμο μια ενετική έπαυλη στην παλιά πόλη των και λέει. Αναγράφει. Νούλη, πάρβους, est census κουί μάγνους est animus» Κανείς δεν θεωρείται ασήμαντος, του οποίου η ψυχή είναι μεγάλη. Ή κανείς δεν είναι φτωχός και μικρός, όταν έχει μεγάλη και γενναιόδορη ψυχή. Αυτό νομίζω ότι είμαστε, και εσείς και εμείς και όλοι οι κριτικοί. Θέλω επίσης να αφιερώσω το σημερινό μου σχόλιο για το χαιρετισμό στο φίλο μου τον Σταύρο τον τον Αγκούτσακα, ο οποίος είναι ένας φύση ισχυρός καλλιτέχνης του λόγου και του πνεύματο και θέση αδύναμος μεταξύ αδυνάμων φορολογούμενους πολίτη, του, του οποίου, Σταύρου την ύπαρξη και την αξία θεωρώ ανεκτήμητη για τα λόγια για την Κρήτη. Χωρί να παραγνωρίζω του άλλου μαντιναδολόγου και ποιητέ του χωριού, του οποίου όπω ξέρετε όλοι υπεραγαπώ. Το καθημερινό σχόλιο του Αγκούτσακα και ο λαϊκό τρόπο έκφραση του λόγου και τη σκέψη του, με τη μορφή πρωτότυπη αυτοσχέδια μαντινάδα, ποίηματο σκοπτικού δεικτικού ή καλοπροαίρετου πειράγματο, μου υπενθυμίζει καθημερινά ότι ακόμα και στο πιο απλό και ασπούδακτο κριτικό μπορεί να φωλιάζει η βαθιά κουλτούρα των προγόνων του, τη οικογένειά του και τη κοινωνία που ζει. Στι 15 Ιουλίου του 2014 και πριν ακόμα βγουν στο φω τα νέα βρήματα τη Ζωμίνθου, ο μία έχων ακαδημαϊκή μόρφωση Αγκούτσακα, αλλά διαθέτων βαθιά αντίληψη και γνώση του τόπου και τη ιστορία του, αναφερόμενο στι πρόσφατε αρχαιολογικέ ανασκαφέ, έγραφε, προβλέποντα ίσω το μέλλον. Περήφανο τόπο, άκρα σιωπή. Σκιά 50-60 αρχαιολόγοι σκάβουν ασταμάτητα από το πρωί ω το απόγευμα. Ακόμη και τα εγωπρόβατα που βόσκου τριγύρου είναι σιωπηλά. Γιατί αυτή η σιωπή, Μήπω να ακούσανε κάποιε μακρινέ φωνέ ή αντιλάλου από το αρχαίο μέλλον του οικείματο, του σήμερα. Όλα λες και συνεργάζονται. Ακόμη και τα δέντρα. Αυτά είχα να σα πω. Σα ευχαριστώ πολύ. Το Ρόδο είναι ένα πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 και εδρεύει στο Δήμο Νέα Κιδονία. Η ονομασία του προέρχεται από τον τοπικό γυναικείο χορό Ρόδο, που μέχρι σήμερα στην πιο πιστή του απόδοση σώζεται από ελάχιστε γυναίκε στην περιοχή των Λουσακιών Κισάμου. Βασική καταστατική αρχή του σωματείου είναι ο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του. Οι κάθε λογή δραστηριότητε του σωματείου προσφέρονται εντελώ δωρεάν. Επίκεντρο του ενδιαφέροντο του Σωματίου αποτελεί ο ζωντανό λαϊκό πολιτισμό του νομού Χανίων. Στον οποίο, παρά την οικονομική και τουριστική του ανάπτυξη, διατηρούνται ατόφια, παμπάλια λαϊκά, τελετουργικά στοιχεία στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του και στι σύγχρονε εκδηλώσει του. Η δραστηριότητα των ενδιαφέρον του Σωματίου κινείται στην κάθε μορφή λαϊκή παραδοσιακή έκφραση και σε όλα τα συναφή Ω πρωτότυπε παρουσίε του Σωματείου έχουν χαρακτηριστεί η απόδοση των χανιώτικων χωρών με τον χανιώτικο και τρόπο, οι αναβιώσει παλαιών παιδικών παιχνιδιών, οι συνδυασμένε παρουσιάσει μουσικοχορευτικών παραστάσεων με θεατρικά στοιχεία, η κατέτο απόδοση κριτικών χριστουγεννιάτικων καλάντων στα χανιά, η πιστή παρουσίαση και λειτουργία του παραδοσιακού κριτικού καφενείου και μπακάλικου με βιολογικά γεωργικά προϊόντα τη κριτική γη που παρήχθησαν και τυποποιήθηκαν από τα μέλη του Συλλόγου. Η παρουσίαση παλαιού κριτικού οπλισμού στι εθνικέ επαιτίου, οι διατροφικού ενδιαφέροντο συχνέ εκδηλώσει του και άλλα. Ακόμα στι παρουσίε του Σωματείου συχνά συμμετέχουν και προβάλλονται προσωπικότητε τη ντόπια παράδοση που εκφράζουν με τον αυθεντικότερο τρόπο τα παραδοσιακά ήθη του νομού και του νησιού μα το πολιτιστικό σωματείο το Ρόδο θα συνοδεύσουν η λευτέρης κουμής βιολί τραγούδι νίκος Βρουλάκης λαούτο μανώλης κανδαράκης λαούτο